Έγινε το λάθος, έκλεψε ο Γουίξ με τη μία επασέκα των Δίξον. Ψωμένο το σημαίακι από τον βοηθό. Το βλέπουμε εδώ ξανά. Χριστόφη, νέα μεγάλη παλιά για τον Βασιλόγιαν, υποφύγει από κανονική θέση και πήρε την μπάλα. Την έχει στο αριστερό, θα τελειώσει τη φάση πάνω στον Βάλε. Ο Ερμής σε μεγάλη παλιά για τον Κεϊτά, θέλει να βρει τον Ντίξον, βάζει την μπάλα μπροστά, περνάει τον Βάλε, κάνει το πλασέ 1-0 για τον Ερμή στο 5ο λεπτό με τον Κρις Ντίξον, ο οποίος συνεχίζει το σερί. Το γέμισμα που γίνεται, η κεφαλιά από τον Κεϊτά, και εδώ βλέπουμε ότι είναι πιο μπροστά ο Ντίξον την ώρα που γίνεται η κεφαλιά πάσα από τον Κεϊτά, και γι' αυτό σηκώνει αμέσως και το χέρι ο Μπρούνο Βάλε προς τον βοηθό, γιατί δεν είδε τη σημαία σηκωμένη όπως θα έπρεπε. Παλιά του Ελίζιο, ο Πίνα, για μαρτυρίες για χέρι, ότι βάλε εκτός από το κεφάλι του, βρήκε και στο σώμα και στο χέρι από τους φίλους και τους παίκτες του Απόλλωνα. Τα Σίλβα τελικά, η μπάλα περνάει από Κρούιο Στυλιανού. Ζωάο Πέδρο απέναντι στο Χριστοφή. Συγκλίνει μπάλα στο αριστερό, θα επιχειρήσει το σούτ, είναι καλό. Από Κρούιο ο τροδοφύλακας του Στυλιανού, αλλά έρχεται στην επαναφορά ο Μάγκλιτς να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ξανά το σούτ από τον Ζωάο Πέδρο. Και ο Μάγκλιτσα που έρχεται να πάρει την κεφαλιά στην επαναφορά και να στείλει την μπάλα στην ανυπεράσπιση τηλεορεστία για το Ερμής Απόλλωνας, 1-1 στο 16ο λεπτό. Με το μέρος να δούμε εδώ αυτή την προσπάθεια. Τα Σίλβα ψάχνει να βρει τον Ζωάο Πέδρο μέσα στην περιοχή. Μια πτώση και ο Δημήτρης Βασίλης θα δώσει κατευθείαν το πέναλτι. Ξανά η πάσα του Τα Σίλβα για τον Ζωάο Πέδρο, ο οποίος φτάνει πρώτος στην μπάλα. Βάζει το πόδι του ο Ντίξον, δεν καταφέρνει να βρει την μπάλα. Βρίσκει τον αντίπαλο και καταλογίζεται η εσχάτη των ποινών. Εδώ ξανά πως πρόλαβε. 24ο λεπτό, ο Βραζιλιάνος απέναντι στο Στυλιανού. Τον νικάει 2-1 για τον Απόλλωνα στο αμόχωστος. Με σκόρερ τον Άλεξ Τα Σίλβα. Βασιλόγιαννης εκτελεί, έγινε η κεφαλιά. Τώρα θα διακόψω τη αναμέτρηση. Ζωάο Πέδρο, Μάγκλιτσα. Η σέντρα του πήγε για την κεφαλιά. Ο Στογιάνοβιτς, ο Ζωάο Πέδρο, άστοχο το σουτ. Το εκτέλεσε Βασιλείου, ψάχνει τον Μάγκλιτσα. Ο Πίνα παρολίγων το αυτογκόλ, η μπάλα σε κόρνερ. Ζητάει μπάλα ο Ντίξον. Με τον Σιμόε στην πλάτη. Εδώ ξανά το μαρκάρισμα του Σιμόε. Και τώρα ο Απόλλωνας έχει πάλι την ευκαιρία να χτυπήσει σε κόντρα με τον Σλάβτσεφ. Να δίνει για τον Μάγκλιτσα. Αυτό ακόμη πιο πλάγια. Ο Ντασίλβα, το γύρισμα για τον Μάγκλιτσα. Χάνει τεράστια ευκαιρία. Ένα γκολ από αυτά που ανήκουν στην κατηγορία δεν χάνονται. Κίνηση ο Εντόγκ. Κρατάει ο Βασιλόγιαννης. Ωραία τρίπλα στον Μακρύδη. Ο Φρέιρε έκοψε. Ο Εντόγκ με τη μία τελείωμα πάνω από την εστία του Βάλε. Ο Ντίξον πατάει περιοχή για τον Γουίξ. Να δούμε ποιος θα κάνει το τελείωμα. Ο Γουίξ απέναντι στον Βάλε, ο οποίος θα αποσοβήσει το 2-2. Υπάρχει όμως υψωμένη σημαία. Λοιπόν, ξανά η φάση. Εδώ είναι εκτεθειμένος ο Γουίξ την ώρα που γίνεται η πάσα. Στυλιανού. Σε θέση offside συλλαμβάνεται ο Κεϊτά. Η σέντρα του με το αριστερό δεύτερο δοκάρι για τον Γιέ Γιέ. Δεν καταφέρει να πάρει την κεφαλιά. Το σούτ η κόντρα και η μπάλα Μαναπίδης θα φύγει σε κόρνερ. Τον Ανδρέα Βασιλόγιαννη. Η κεφαλιά στα χέρια του Βάλε. Συγκράτησε την μπάλα. Θα κάνει και το γύρισμα. Πέρασε από τον Σίρ και ευκαιρία του στο Γιάνοβιτς, αλλά δεν έκανε καλό κοντρόλ ο Σέρβος. Γιακουδάκης από απόσταση. Χάνει την μπάλα ο Βάλε. Η ευκαιρία διαμαρτύρονται για πέναλτι του Ερμή. Και βλέπουμε ξανά τη φάση. Το σούτ του Γιακουδάκη. Η μπάλα γλιστράει από τα χέρια του Βάλε. Πάει ο Μαγέλε. Και ακολούθως έχει βρει την μπάλα με το χέρι. Αλλά το ζήτημα να δούμε αν υπάρχει παράβαση από τον Βάλε. Ο Ζωάο Πέδρο έγινε το λάθος. Χριστοφή, μεγάλη παλιά για τον Μαγέλε απέναντι στον Βάλε και το 2-2. Θα κάνει το πλασέ δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία, τόσο κλασική όσο και αυτή που έχασε στο 48 λεπτό ο Μάγκλιτσα. Το σούτ από απόσταση, μπάλα out. Σηκώνει την μπάλα ο Γιακουδάκης. Η κεφαλιά που έγινε από Κρύο Βάλε σταθερά.